πέρα από συμφέροντα και πέρα από οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον, να δει, να κρίνει και να ενημερώνει σωστά το κοινό. Στη συνέχεια, και πολύ σωστά, μια αξία πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών και όχι μόνο των χρηματιστηριακών. Εισέρχεται λοιπόν στο κομμάτι που λέγεται χρηματιστήριο τέχνης. Επιβάλλεται η ενημέρωση να είναι αντικειμενική, το πέτυχε και αξίζει τα συγχαρητήρια μετά από την εμπειρία 30 ετών δική μου στον χώρο του χρηματιστηρίου και στον χώρο της τέχνης και οφείλω να τα αποδώσω. Συγχρόνως όμως, με την ευκαιρία της τελευταίας ομιλίας του κ. Οικονομόπουλου και με πρόσφατα γεγονότα που έχουν να κάνουν με μένα, καταρχήν θα διατυπώσω στο φίλο μου, τον κύριο Πίπουλα, ένα παράπονο. Όταν παίρνει μια επιστολή η εφημερίδα που αναφέρεται στον εκδότη, ανώνυμα, γιατί έτσι αναφέρεται σε ένα έγγραφο, χωρίς να ψάχνουμε το περιεχόμενο, χωρίς να γίνεται ρεπορτάζ, χωρίς να ερευνούμε, προκειμένου να τη δώσουμε στη δημοσιότητα, έγινε ένα λάθος, προφανώς όχι από τον κύριο Πίπουλα, από το κάποιο τμήμα που δημοσίευσε την τελευταία επιστολή του κυρίου Μαϊζέλ σαν απάντηση σε μένα. Μια επιστολή απάντηση στον Πορταλάκη που ουδέποτε απίθυνα το λόγο στον κύριο Μαϊζέλ. Που αυτή η ίδια επιστολή έχει σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα είναι να καλύψει την πλαστότητα. Με τις εκθέσεις που έκανα, στον χώρο, με τις εκδόσεις που κάνω, με τους ιστορικούς τέχνες που ασχολούνται με τα έργα, με τις χορηγίες μου. Δεν θα ξεχάσει κανείς ότι η χορηγία το 1997, 6 μήνες πριν το στάμου, των 105 εκατομμυρίων, τότε ήταν δική μου. Με 5 έργα να συμμετέχουν από τα 250 που έχω στα χέρια. 5 έργα συμμετείχαν, για να μην παρεξηγηθώ σαν συλλέκτης προσωπικός του στάμου, που κατέχω σήμερα το μεγαλύτερο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου του, 250 έργα και 120 σχέδια. Εγώ λοιπόν που έφερα στην πινακοθήκη τον κόσμο, όχι να δει το στάμου μόνο. Έκανα χορηγία στην έκθεση του Αγριθάκη. Έκανα χορηγία την έκθεση του Δανιάρη. Έκανα χορηγία την έκθεση του Δανιήλ. Τι κέρδισα από αυτά, υπεραξίες πήγα να δημιουργήσω. Τίποτα από αυτά δεν κέρδισα. Αγάπησα την τέχνη, άσχετα αν συγχρόνως μου δημιούργησε μια υπεραξία σε περιουσιακό στοιχείο. Δεν πάω να την εξαργυρώσω στην αγορά και δεν δέχομαι ούτε από εμπόρους, ούτε από οποιονδήποτε άλλο να με κρίνει. Η στάση μου, 40 χρόνια που ζω και στο χρηματιστήριο αξιών, τον παραξηγημένο χώρο, αλλά και στον χώρο της τέχνης, είναι μία. Με τα στοιχεία που έχω, δεν υποχωρώ ποτέ απέναντι στην τιμή που είμαι υποχρεωμένο να κάνω σε αυτό το μεγάλο τέχνη το στάμα. Που μου εμπιστεύτηκε η ιδιότητα επιστολή, η ιδιότητα επιστολή. Προχωρώντας λοιπόν, σας απαγορεύω να μου ζητάτε το λόγο, να διακόψω, να τελειώσω και να μην το θέλω. Εσείς δεν το ζητήσατε το λόγο, το πήρατε έτσι. Πάμε λοιπόν στην πλαστότητα που μάχομαι με όλα τα μέσα και θα συνεχίσω με όλα τα θεμητά. Και αν δεν καταλάβω με τα θεμητά, έχω τη δύναμη και της ψυχής να τους τιμωρήσω με αθέμητα. Και το δηλώνω δημόσια. Κύριε Πορταλάκη. Το συμπέρασμα που θέλω να βγάλω είναι μέσα από μια τέτοια συζήτηση μέσα από εδώ, είναι ότι πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στον χώρο της τέχνης που δημιουργεί αυτή η τελευταία κρίση. Για όλους μας. Ένα δεύτερο συμπέρασμα όμως είναι να σταματήσει αυτό το συνέδριο και να επιμείνει στη δημιουργία ενός θεσμού που θα προστατεύσει τον κόσμο από την πλαστότητα. Δεν μπορεί να κρέμεται στον τοίχο ένα έργο εκατομμυρίων και μετά από λίγο να αντιλαμβάνεται ο αγοραστής ότι είναι πλαστό. Οι συλλέκτες ξεκινάνε από την ευαισθησία, ξεκινάνε από την εκπαίδευση, ξεκινάνε από την καλλιέργεια, αγαπούν τα πράγματα και αρχίζουν να κρεμάνε το πρώτο έργο. Όποιοι θέλουν να επενδύσει στην τέχνη, υπάρχουν ειδικοί. Είναι ο κύριος Στόχμαν εδώ να σας πει πώς θα κάνετε και επενδύσετε. Στην ευαισθησία όμως, στην καλλιέργεια, μια συμπεριφορά αξιοπρεπή. Ευχαριστώ πολύ. Παρεμπισκόμενος, διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά ακριβώς. Όμως θα ήθελα, επειδή αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο συμβάν ο κ. Παναγιώτης, αναφίβολα κανείς και πρώτα απ' όλα η ίδια εφημερίδα, η Αξία, ουδέποτε δεν συμπεριφέρθηκε με έναν τρόπο που να μην τιμά τον Ζαχαρία Πορταλάκη. Ο Ζαχαρίας Πορταλάκης είναι ένα φίλος μου. Πάρα πολλά χρόνια. Και τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Και γιατί έχει προσφέρει όχι μόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο,
που γνώρισα κάθε καρδιά Σκαρέλη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ιδίως η τέχνη, έναν χώρο που τον γνώρισα μετά από το χρηματιστήριο και ένας ανθρώπος που πραγματικά θαύμασα για την αιμονή του, την επιμονή του, το πάθος του, όλα αυτά που κάνει, και τον Ζαχάρια Ζαμπουταλάκη. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει κάτι που δεν έχουμε καταλάβει καλά και υπάρχει μια παρεξήγηση. Η παρεξήγηση ποια είναι? Ότι στον Ζαχάρια Ζαμπουταλάκη δώσαμε πάρα πολύ χώρο στην εφημερίδα να διατυπώσει τις απόψεις του ξεκάθαρα. Κάθε φορά. Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα είχε δύο σελίδες όπου διατύπωσε τις απόψεις του ή τις επιφυλάξεις του ή για θέματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με εκείνον προσωπικά, γιατί εμείς δεν στεκόμαστε με το πόσο προσωπικά ο καθένας θέλει να βλέπει ένα ζήτημα, αλλά το πόσο αυτό που γράφουμε ενδιαφέρει τον κόσμο. Και αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Ποταλάκης και ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για τα θέματα της πλαστότητας, τα ζητήματα με τα έργα του Στάμου κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ο δημοσιογράφος οφείλει να κάνει το καθήκον του. Και το καθήκον του είναι να διατυπώνει και να εμφανίζει, όπως το έκανε στην προηγούμενη περίπτωση η κυρία Μησιακούλη, που είναι υπεύθυνη για το κομμάτι του art business και που πραγματικά της δίνω συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια, ότι οφείλουμε να δημοσιεύουμε και απόψεις που καμιά φορά μας ενοχλούν. Εγώ έχω δημοσιεύσει στην εφημερίδα μου Ζαχαριά απόψεις τρίτων που με έβριζαν. Χωρίς να απαντήσω στο συγκεκριμένο φίλο. Έχω δημοσιεύσει κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στην παρούσα φάση. Έχω απαντήσει. Έχω απαντήσει σκληρά. Το ξέρω όλοι στην αγορά. Αλλά έχω απαντήσει την κατάλληλη χρονική στιγμή. Θέλω λοιπόν να διαβεβαιώσω, καταρχήν να πω ότι οφείλαμε να κάνουμε το σωστό, να πράξουμε αυτό που πρέπει για το κύρος μας. Η εφημερίδα, σας διαβεβαιώ ότι καμία πρόθεση δεν είχε, εάν θεωρεί ο Ζαχαρίας που θίξαμε, να του ζητήσω συγγνώμη. Διότι δεν έχουμε καμία πρόθεση εμείς να θίξουμε τον φίλο Ζαχαρία Ποταλάκη που μας στήριξε και ήταν κοντά μας στο πρώτο Art Business Conference πέρυσι, βασικός ομιλητής και πάνω απ' όλα φίλος, διότι αυτό είναι το κρίσιμο το οποίο μένει. Ούτε συναλλαγές έχουμε, ούτε σχέσεις οικονομικές είχαμε ποτέ. Τον θεωρώ φίλο και τον θεωρώ δίπλα μου όπως είμαι και εγώ δίπλα μου. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν αυτό που καμιά φορά δημοσιεύεται μας ενοχλεί, μπορούμε να απαντήσουμε. Και μπορεί Ζαχαρία Ποταλάκη να απαντήσει. Η αξία δίνει τον χώρο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγάλη μας επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, ότι δεν κλείνουμε τις πόρτες, δεν κλείνουμε τις σελίδες μας. Όποιος έχει κάτι να πει, ας το πει. Εμείς θα το δημοσιεύσουμε. Ακόμη και αν είναι αντίθετο σε αυτά που εμείς πιστεύουμε. Ακόμη και αν είναι αντίθετο στα όποια συμφέροντά μας. Η αξία είναι ανοιχτή. Αν την κλείσουμε την αξία, κλείσαμε κι εμείς. Τελειώσαμε. Και νομίζω ότι το άνοιγμα της αξίας και σε αυτόν τον χώρο, με τόσες δυσκολίες και ανοιξότητες, που ξέρετε όλοι πολύ καλά τι περίεργος χώρος είναι και πόσο πρέπει προσεκτικός να είσαι. Νομίζω ότι η επιτυχία της ήταν ότι η αξία ήταν ανοιχτή, ξεκάθαρη και διάφανη. Και νομίζω ότι και το σημερινό συνέδριο το επιβεβαιώνει αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και που ήσασταν εδώ και για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Και χάρηκα πραγματικά που είδα το φίλο μου Ζαχαρία εδώ και μας στήριξε για μία ακόμη φορά. Ζαχαρία, είναι δική σου η απάντηση όπως θέλεις και όποτε θέλεις. Και το ξέρεις. Έχω την εντύπωση, γιατί νομίζω ότι το είπα και να θίξω κάτι, σίγουρα δεν το έκανα γι' αυτό. Γιατί η μόνη χώρο και την εφημερίδα και προσωπικά μετά από 40 χρόνια την Ολυμπία. Όμως... Έχω την εντύπωση ότι όταν μια επιστολή έρχεται, μια εφημερίδα δεν αποτελεί τέτοιο δρόμο. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι την εφημερίδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει αυτό εδώ. Συγχαρητήρια για το δεύτερο συνέδριο και στο τρίτο θα είμαι πρώτος εγώ πολιτικός.